χωρίς να έχει όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε εδώ πέρα. Και τα δύο κέντρα αυτά μπορεί το ένα να αναλάβει τη δουλειά του άλλου. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να ελέγξει το δρόμο από ένα σημείο. Αλλά επειδή έχουμε τις ιδιαιτερότητες στο κάθε τμήμα, τις δικές του ιδιαιτερότητες, εδώ μεγαλύτερη πληροφορία, αλλά από εκεί έχουμε τις μεγάλες σύραγγες, καινούργιες μεγάλες σύραγγες, σε καθημερινή λειτουργία θα δουλεύουν αυτόνομα. Αλλά υπάρχει δυνατότητα το ένα να αναλάβει το άλλο. Έτσι, σε περίπτωση βλάβης, δηλαδή αν έχω πει επικοινωνία με ένα σημείο του δρόμου προς τη μία κατεύθυνση, όλη η επικοινωνία μεταφέρεται στην άλλη κατεύθυνση και μπορεί το άλλο κέντρο να ελέγχει το δρόμο. Άρα είναι συμπληρωματικά, αλλά και το ένα μπορεί να κάνει τη δουλειά του άλλου. Σε 24 βάσει. Σε 24. Σε 24, ναι. Παράλληλα υπάρχει το κέντρο τηλεφωνικό, το οποίο δίνει κλίση εδώ ή. Και υπάρχει και σε ανάλογα αν υπάρχει μάκο ή ένα, υπάρχει να το στα στελέχη. Ποια είναι η τηλεφωνική φορέα που χρησιμοποιείτε? Εμείς χρησιμοποιούμε ΟΤΕ, χρησιμοποιούμε Vodafone για κινητά, αλλά έχουμε και. Εμείς έχουμε και ένα σύστημα επικοινωνία στο εσωτερικό δικό μας, το ΤΕΤΑ. Έχετε ΤΕΤΑ. Ναι, έχουμε ΤΕΤΑ. Έτσι λειτουργεί. Το οποίο καλύπτει όλο το δρόμο και καλύπτει και μέσα σύραγγες. Είναι εμπορικό. Ναι, έχουμε το εμπορικό και είμαστε συνδρομητές. Έχουμε εμπορικό ΤΕΤΑ, ανεξάρτητη συχνότητα. Και η αστυνομία έχει το δικό της κυπριοσβεστική σύστημα. Απλώς εμείς τους έχουμε δώσει κάποιες συσκευές, γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο δικό τους το σύστημα. Τους έχουμε δώσει και κάποιες συσκευές. Είναι πολύ να πούμε. Τους δίνουμε τη δυνατότητα και μπαίνουμε. Για να έχουμε και τη δυνατότητα κάποιες φορές να έχουμε κοινωνία. Και εμείς έχουμε διάφορες συχνότητες. Δηλαδή, τέτα έχουμε, υπάρχουν για την ασφάλεια, υπάρχουν για τους τεχνίτες, υπάρχουν για τα διόδια. Δηλαδή, έχουμε κάποιες υποομάδες και υπάρχει και δυνατότητα σε μια γενική θέση να μπει σε όλες τις συχνότητες και να παρέμβεις. Τώρα, από εδώ τι πράγματα βλέπουμε. Έχουμε κάμερες, αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε 110 κάμερες που λέει αυτό περίπου το κέντρο, δηλαδή των οποίων είναι 25 με 30 είναι του ανοιχτού δρόμου και 70 είναι στις σύραγγες σκαλιά σκάλα. Βεβαίως μιλάμε μέχρι τώρα, μέχρι το τμήμα, μέχρι τον αισθημό, δεν μιλάμε για παρακάτω. Από εκεί και πέρα, όπως θα δείτε και σε αυτά που σας έχω δώσει με τα συνοπτικά στοιχεία, ο αριθμός του εξοπλισμού και οι κάμερες και για τις σύραγγες και για το ανοιχτό αυτοκινητόδρομο πολλαπλασιάζεται, φτάνουμε περίπου στο σύνολο του δρόμου 500 και ένα αστρονομικό έτσι. Καλώς αν σκεφτείτε ότι στις σύραγγες έχουμε συνεχή κάλυψη, μετά στον αυτοκινητόδρομο έχουμε σε όλους τους κόμπους ή σε σημαντικά κρίσιμα σημεία που έχουμε δει ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας. Άρα, έχουμε ένα κέντρο που χωρίζεται βασικά σε συστήματα ανείχνευσης και συστήματα ανταπόκρισης. Εδώ λοιπόν στα συστήματα ανείχνευσης είναι οι κάμερες για να εντοπίσει ένα συμβάν. Είναι τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που υπάρχουν κατά μήκος του δρόμου. Και εδώ πέρα είναι αυτά τα οποία όταν, χτυπάνε μας το οποίον είναι τα συστήματα αυτόματης ανείχνευσης συμβάντων που το έχουμε στις σύραγγες είτε που κινδύνουν να λάβουμε οτιδήποτε συμβεί, τα συστήματα ελέγχου των ρήπων μέσα στη σύραγγα που μας δίνουν επίσης μηνύματα. Όλα και μια σειρά. Είναι το 1025 που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας δίνουν το στίγμα. Είναι το περίπολο το οποίο κινείται σε αυτή την οθόνη. Βλέπετε εδώ τα περίπολα που κινούνται και φαίνεται με πράσινο κάθε σημείο του δρόμου. Πρέπει να περνάει από κάθε σημείο του δρόμου κάποιος μέσα σε μια ώρα. Βλέπετε ότι εδώ αυτό ισχύει, έχουν περάσει παντού. Δηλαδή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε παρακολουθώντας τα περίπολα, τα παίρνουν GPS μέσα και συντονιζόμενα το κέντρο να καλύπτουν ανά πάσα στιγμή το δρόμο, ώστε να μην αφήνουμε κανένα σημείο που δεν έχει περάσει μέσα σε μία ώρα περίπου. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα συστήματα τεχνολογικά ή ανθρώπινα για εντοπισμό ενός συμβάντων. Μετά έχουμε τα συστήματα ανταπόκρισης. Τα συστήματα ανταπόκρισης είναι οι διαδικασίες, είναι οι άνθρωποι που θα επέμβουν και είναι και μετά οι πινακίδες μεταλλικών μηνυμάτων που έχουμε, είναι ο εξαρισμός στη σύραγγα. Είναι η σηματοδοτικό τα συστήματα αυτοματισμού που έχουμε σέβει για ανταπόκριση. Έτσι είναι αυτές. Όλα αυτά λοιπόν ελέγχονται από εδώ πέρα. Το κέντρο πρέπει να έχει εικόνα. Τώρα, εδώ ενδεικτικά βλέπουμε ένα σχηματικό του δρόμου ανοιχτού και εδώ βλέπουμε ένα σχηματικό σύραγγας. Βλέπετε στη σύραγγα είναι πολύ πιο
έτσι πολύ σχηματικά και γρήγορα για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε πάρα πολύ περισσότερα συστήματα τα οποία έχει μια σειρά γραμμές ασφάλειας. Ο δρόμος έχει, εντάξει, έχει μετρητές κυκλοφορίας, έχει τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, έχει κάποιες κάμερες σε κάποια σημεία, τις βλέπουμε εδώ πέρα. Οι μετρητές κυκλοφορίας εδώ μας δίνουν την κυκλοφορία ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, σε αυτή εδώ στους Αγίους Θοδώρους, αυτή τη στιγμή, αμέσως μετά πηγαίνοντας προς Κόρινθο, έχουμε μία κυκλοφορία, εδώ μας δίνει ένα εξάλεπτο, δηλαδή αν το πλασιάσει επί 10 σου δίνει περίπου το ισοδύναμο της ώρας αιχμής. Εδώ βλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη θέση, ότι στην αριστερή λωρίδα έχουμε 18 αυτοκίνητα στο εξάλεπτο, στη μεσαία 38, στη δεξιά 19, όλο αυτό μας δίνει 75. Περίπου αυτό μας δίνει ότι μέσα στην ώρα θα έχουμε 750. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για μας. Τώρα είναι χαμηλή κυκλοφορία, γιατί ακόμα και όταν συμβεί ένα συμβάν και κλείσει ο δρόμος, ξέρουμε περίπου τι κυκλοφορία έχουμε να διαχειριστούμε και πόσα κυκλοφορία πρέπει να αποφορτήσουμε. Ή αν πρέπει να κλείσουμε μία λωρίδα για να κάνουμε δύο λωρίδες για να κάνουμε μία επέμβαση έκτακτη συντήρησης, ξέρουμε αν μας παίρνει ή δεν μας παίρνει από πλευράς κυκλοφορίας. Ένας δρόμος χωράει 6.000 αυτοκίνητα την ώρα, μάξιμο, με τρεις λωρίδες. Είναι περίπου 2.000 αυτοκίνητα την ώρα. Όταν έχουμε εμείς, ας πούμε, 5.000 αυτοκίνητα την ώρα, σημαίνει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο όριο του ορισμού. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μια λωρίδα, θα γίνει αμέσως ποτηλιάσμα. Και ξέρουμε και πόσο μήκος θα το ποτηλιάσουμε. Από αυτό, δηλαδή, μπορούμε να βγάζουμε πολλά συμπεράσματα τέτοια και να αποφασίσουμε αν θα εκτρέψουμε την κυκλοφορία από ένα κόμβο πριν ή πόση ώρα θα κρατήσει ένα συμβάν και τι ώρα θα κάνει αυτό το συμβάν. Στην ώρα που θα κρατήσει το συμβάν, τι ώρα θα κάνει και να δίνουμε. Να οργανώνουμε και το πλάνο μας της διαχείρισης του συμβάντος και να δίνουμε τις ανάλογες πληροφορίες στον κόσμο. Η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετράμε σε όλα τα κρίσιμα σημεία του δρόμου για να ξέρουμε πόση κυκλοφορία μας έρχεται και πόση φεύγει. Το ίδιο στη σύραγγα μέσα βέβαια έχουμε μια πληθώρα πολλών άλλων. Έχουμε μέτρηση του φωτισμού, έχουμε καταγραφές της ταχύτητας του αερισμού, έχουμε τις μετρήσεις του μονοξιδίου του άνθρακα, του μονοξιδίου του αζότου, την ορατότητα, το opacity και την. Και ανάλογα ενεργοποιούνται, έχουμε τους ανεμιστήρες, που είναι πολύ πιο πολύ σύνθετοι. Όλα αυτά τώρα, ό,τι συμβάντα έχουμε στον δρόμο, καταγράφονται στο σύστημα αυτό, έτσι. Και είναι το black box του αεροπλάνου. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, εδώ ξέρουμε τι καταγράφηκε σαν συμβάν και τι ανταπόκριση υπήρχε. Και τι δούλεψε, τι ώρα μπήκε το μήνυμα, τι είπε το μήνυμα, ποιος, πότε πήρε τηλέφωνο και ειδοποίησε την αστυνομία το κέντρο, ποιος πέφτασε πρώτος, πότε έφτασε ο ένας, πότε έφτασε ο άλλος, όλα αυτά καταγράφονται. Και υπάρχει μια βάση δεδομένων δικιά μας, όπου ξέρουμε για κάθε συμβάν πότε έγινε και ακριβώς όλη την αλληλουχία των ενεργειών που έχει ακολουθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την δικιά μας, πρώτον για δύο λόγους. Ένας είναι σημαντικός εκπαιδευτικός λόγος, γιατί με αυτό το υλικό εμείς κάνουμε συνεχώς εκπαιδεύσεις και κοιτάμε να γινόμαστε καλύτερα, αξιολογούμε τα συμβάντα από ένα απλό, από μια βλάβη οχήματος, το πώς αντιδράσαμε και το πώς δεν αντιδράσαμε, ή από ένα πιο κρίσιμο. Πάντα τα κρίσιμα συμβάντα βγάζουν και πολύ περισσότερα προβλήματα και είναι μαθήματα για όλους ακόμα περισσότερο. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνονται με τη μία, θέλει χρόνια εμπειρία. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Το δεύτερο σημαντικό για να αποδεικνύουμε εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, ότι τι έγινε και τι δεν έγινε.